Βασικά είναι δύσκολο να με γνωρίζει το ξύπνησα 5 το πρωί, οπότε είναι χαζουμάρα ναι. αυτό. Είναι τόσο γνωστό, Όχι. είναι τόσο τεράστιο τραγούδι. Απλά κάποιοι το ξέρουν ξημερώνει. Επειδή μου το έχουν ζητήσει και έτσι την ώρα που τραγουδάω. Ναι. Είναι πολλά αυτά τα τραγούδια. Ο Κουρκούλης έχει πει πολλά τραγούδια που θα ήθελα να πω. Για πες ένα. Γιατί ο Βέρτης έχει πολλά τραγούδια. Κοίταξε, επειδή τους έχει γράψει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος με τον Ηλία Φιλίππου και είναι από τους αγαπημένους μου συνθέτες και στιχουργούς. Είναι αυτό που μου αρέσει. Είναι πολλά. Δηλαδή, το τόσο δειλινά του Νίκου Κουρκούλη. Βέβαια. Θα μας το Τρομερό πεις. τραγούδι. Να σου το πω, γιατί όχι. Το «Πώς να το εξηγήσω» του Νίκου Βέρτη. Ωραίο τραγούδι. Το «Αστέρι» του Νίκου Βέρτη. Βέβαια, αυτό το έχει γράψει ένας πολύ καλός μας φίλος, ο Σταμπουλίδης. Βέβαια. Βέβαια. Το «Αστέρι» μου, το πρώτο εννοώ. Το «Θέλω να μετήσω από τα φιλιά σου». Δεν στο σαβιλνά, ε. Ναι. Τόσα δειλινά, τόσα ξενίδια, όνειρα κοινά και κάρδιο πτήπια, μην αρχικά, μαζί σου ήπια, τώρα μοναξιά. Βράδυ μαγικά, στα αστέρια, στα συναφιστά, στο μάτα κεριά, στην παγωνιά, τα καλοκαιριά, τώρα μοναξιά. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και διαχρονικό τραγούδι. Τόσα χρόνια εκεί. Ακούγεται με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Μάλιστα. Για πες για το καινούργιο τραγούδι. Θα μας πεις έτσι, θα μας κάνεις ένα spoiler. Κοίταξε, ένα ρεφρενάκι. Ένα τραγούδι το οποίο έχω γράψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να έχει και πάνω από δεκαετία. Και το έχω γράψει μαζί με ένα φίλο μου, τον Τηλέμαχο Σέργη. Ο οποίος το έχει πριν κάποια στους χρόνια. Στίχους. Ορίστε. Στους στίχους ο Τηλέμαχος. Η ναι, μουσική είναι δική σου. Στους στίχους, ναι, αυτό, το γράψαμε μαζί, αυτό εννοώ. Και είναι ένας τραγουδιστής που εκτός από φίλοι τότε δουλεύαμε και μαζί και του το είχα δώσει το τραγούδι, είχα δώσει τη μουσική, γράψει και έγραψε το τέτοιο και το είχε πρωτοτραγουδίσει ο Τηλέμαχος, το είχε βγάλει. Και τώρα μετά από καιρό, επειδή συζητούσαμε και του λέω, ρε φίλε, λέω να το ξαναβγάλω αυτό το τραγούδι γιατί μου αρέσει πολύ. Και πήραμε αυτή την απόφαση και θα βγει τώρα μία του μηνός. Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Γιατί μου θυμίζει και χρόνια, ξέρεις, πιο παλιά. Λέει, σ' αγαπάω, ναι. Σου φώναξα και κοιταχτήκαμε. Α, ωραίο. Και πώς τραγουδιέται αυτό? Σ' αγαπάω, σου φώναξα και κοιταχτήκαμε. Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε. Μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ έχουμε η φίλη μας η Λίνα. Ρωτάει, ποια πιστεύεις ότι είναι τα τρία αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου? Είμαι πολύ νευρικός. Δηλαδή, ξέρεις, ο κόσμος με βλέπει... Και δεν σου φαίνεται. Ακριβώς αυτό. Είδες. Ο κόσμος λέει, δεν σου φαίνεται, αλλά πίστεψε με... Καθόλου. Κοίταξε, δεν μαλώνω ποτέ όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση και να νευριάσω. Θα μαλώσω, ξέρεις, μπορεί να νευριάσω, να αρχίζω να φωνάζω μόνος μου. Δεν μαλώνω ποτέ. Δεν έχω μαλώσει, δηλαδή, ποτέ με άνθρωπο. Ούτε έχω έρθει στα χέρια ποτέ, ποτέ δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Αλλά είμαι πολύ νευρικός, πολύ εγωιστής. Τα ξέρω όλα. Οπότε νευριάζεις και το ζεις μόνος σου. Ναι, κοίταξε, πολλές φορές, όπως έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις, έχω σπάσει την πόρτα από την ντουλάπα μου. Το αυτό ξέρεις, καταλάβες. Αλήθεια. Τώρα ναι, πάνω στα νεύρα δίνεις μια μπουνιά. Έτσι απλά. Έχω σπάσει τηλεχειριστήριο από PlayStation. Κοίταξε, είμαι νευρικός, είμαι εγωιστής και τι άλλο κακό. Έχω πολλά νομίζω, αλλά τώρα ξέρω εγώ δεν είναι. Γενικά, κοίταξε, σαν άνθρωπος και εγωιστής που σου λέω ότι είμαι, πάντα δηλαδή στο τέλος το σκέφτομαι και μπορεί και την ώρα να επιμένω για κάτι και να λέω όχι, ναι, έτσι είναι, αλλά μετά θα ζητήσω και συγγνώμη αν έχω λάθος. Εντάξει, αυτό μου κάνει για σένα. Το να ζητάς συγγνώμη, αλλά τόσο νευρικός, πραγματικά έκπληξη αυτό που ακούω. Ναι. Είμαι και πολύ κυκλοθυμικός. Δηλαδή, μπορεί τώρα να μαλώσουμε για κάτι, να νευριάσω για τα επόμενα 5 λεπτά, να τρελαθώ όμως. Και μόλις φουντώσεις εσύ και νευριάσεις, εμένα να μου φύγεις να μην συμβαίνει τίποτα. Καλά, ελπίζω να μην συμβεί τώρα αυτό έτσι πως είμαστε εδώ πέρα. με τις θαυμάστρες, τι σχέση έχεις?
Πάρα πολύ καλή. Κοίταξε, θεωρώ ότι με τους θαυμαστές γενικά και με τον κόσμο που σε αγαπάει και ακούει τα τραγούδια σου, είναι ο κόσμος που σου δίνει τη δύναμη, που σε πάει εκεί που σε πάει, δηλαδή την πορεία σου. Δεν την κάνεις μόνος σου. Δεν φτιάχνεις τα, μπορεί τα τραγούδια σου, η προσωπικότητά σου και η φωνή σου να φτιάχνουν την πορεία σου, αλλά ο κόσμος είναι αυτός που σπρώχνει για να φτάσεις εκεί πέρα. Οπότε πίστεψέ με ότι πρέπει να είσαι δίπλα στον κόσμο. Ναι. Έχεις εντόσει σε φλερτ θαυμάστριας? Εννοείς από κοντά αν έχει γίνει κάτι το οποίο ήταν στο καμαρίνι, από που δεν κατάλαβα την, δεν άκουσα και καλά την ερώτηση. Ναι, από social media, για παράδειγμα, να σου μιλάει μια θαυμάστρια, να μιλάτε, να γνωριστείτε, να βγείτε. Κοίταξε, γενικά στα social media δεν πολύ... Αν δεν γνωρίζω κάποιον ή αν δεν μου στείλει ευχές ή κάτι καλό για κάποιο τραγούδι μου, αν είναι κάτι πιο πονηρό, δεν θα απαντήσω. Όχι. Αλλά... Σου στέλνει και πονηρά. Αυτό είναι μια ερώτηση που σε οποιονδήποτε και να κάνεις θα σου πει ναι, γιατί το καταλαβαίνεις ότι πλέον έτσι όπως είναι το Instagram και όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι όλοι μας το περνάμε. Και δηλαδή εσένα δεν σου έχουν στείλει. Δεν υπάρχει κάτι στο εκατομμύριο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό γίνεται. Από εκεί και πέρα όμως, όταν μου στέλνουν χρόνια πολλά ή όταν θα μου στείλουν κάτι για το τραγούδι μου, εκεί θα απαντήσω, ναι. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Okay. Αλλά και πάλι να ξέρεις ότι δεν θεωρώ ότι είναι κακό το να τύχει να βγεις με κάποια θαυμαστριά σου ή ακόμα και βέβαια μια σχέση. Γιατί το να σε θαυμάζει όταν και με μια κοπέλα που να μην ήτανε, να μην σε ήξερε. Μπορεί όταν σε γνώρισε και κάνετε τις σχέσεις να αρχίσει να ακούει τραγούδια σου και να σε θαυμάζει. Να αρχίσει να θαυμάζει τη δουλειά σου. Οπότε και αυτό θαυμασμός είναι. Καταλάβεις θέλω να σου πω. Θεωρώ ότι αν τα βρίσκεις με τον άλλον, δεν έχει να κάνει με το θαυμάστρε μη. Να ταιριάζεται με το θέμα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία τα λες. Ωραία τα λες και τραγουδιστικά όμως. Και θέλει τραγούδι ο κόσμος, θέλω τραγούδι κι εγώ. Τι θα ακούσουμε άραγε? Κοιμήσω απόψε εδώ κι εγώ να σε σκεπάζω, μη κρυώσεις. Σαν τον ηλοκρύφο θα πω με στο μυαλό σου να με νιώσεις. Κοιμήσω απόψε εδώ κι εγώ να σε σκεπάζω, μη κρυώσεις. Σαν όνειρο κρυφό θα πω μες στο μυαλό σου να με νιώσεις. Μη με προδώσεις να μου γελάς και να μη κλαις, αστέρι μου. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι υπέροχο και αυτό, από τα 500 περίπου άτομα που είναι τώρα στο live, τα 300 αυτό γράφαν που θέλουν να ακούσουμε. Τους ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά. Εσύ, από αυτά τα τραγούδια που έχεις γράψει, μπορείς να είσαι αντικειμενικός, να ξεχωρίσεις ένα, για κάποιο λόγο, είτε συναισθηματικό, είτε δεν ξέρω εγώ τι, να ξεχωρίσεις κάποιο λίγο παραπάνω? Κοίταξε, να ξεχωρίσω δεν μπορώ. Μπορώ να σου πω το τι νιώθω για το καθένα τραγούδι μου από αυτά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί καταλαβαίνεις ότι επειδή τα γράφω, για ναι, μένα είναι σαν παιδιά μου, είναι το ίδιο πράγμα. Σίγουρα όμως μου προκαλούν διαφορετικά συναισθήματα τα τραγούδια. Δηλαδή, ένα τραγούδι που το κοριτσάκι το κοιμήσω απόψε εδώ, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου βγάζει έτσι αυτό το ρομαντισμό, αυτό το... Και επειδή γενικά μου αρέσει ο ρομαντισμός, θεωρώ τον εαυτό μου ρομαντικό τύπο. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι σαν κομμάτι μου αυτά τα τραγούδια. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να σου πω ότι και το Γέλα μου ή το Βράδυ Εξημέρα δεν το Βάλε δεν είναι αγαπημένο μου τραγούδι, γιατί είναι τραγούδια τα οποία έχω τραγουδήσει, έχει αγαπήσει ο κόσμος και σου ξαναλέω ότι είναι σαν πέθο κάτι διαφορετικό. Ναι. Λοιπόν, γράφουν πόσο όμορφος είσαι και εδώ μία φίλη τηλεθεάτρια έγραψε «Είσαι αληθινός ή είσαι κέρινο μείωμα?» Αν είμαι κέρινο μείωμα ή αληθινός. Όχι. Είσαι. Κοίταξε, στην Καβάλα. Στην ναι. Καβάλα έχει ένα μουσείο με κέρινο μειώματα. Είναι στην Καρβάλη ένα... κοντά.
Ναι, όχι στην Καρβάλη, νομίζω είναι προς την Ελευθερούπολη. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, έχω πολλά χρόνια να πάω. Ναι. Το οποίο τα κέννη νομιμότητα τα έχει κάνει ένας πολύ καλός μου φίλος. Και επειδή έχω δει πως είναι τα κέννη νομιμότητα, όχι, δεν είμαι κέννη νομιμότητα. Εκείνα δεν κουνιούνται. Δεν κουνιούνται, δεν ρωτάνε, οπότε... Νόμιζα ότι θα μου πεις ότι σου έχει κάνει το ομοίωμά σου στο μουσείο του. Όχι, δεν θα μ' άρεσε να το δω αυτό, δεν ξέρω γιατί. Ναι, είναι λίγο τρομακτικό εδώ που τα λέμε. Είναι τρομακτικό. Να πας τώρα και να βλέπεις τον εαυτό σου να είναι ακίνητος, ξέρεις να κάνετε. Είναι λίγο περίεργο. Ναι. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης από αυτούς που θαυμάζεις και θα ήθελες να του δώσεις τραγούδι σου και δεν έχει τύχει ως τώρα? Ναι, πολλοί είναι αυτοί. Κοίταξε, δεν έχει πει ο Κουρκούλης ακόμα το δικό μου τραγούδι. Ντροπή. Πρέπει. Εντάξει. Δεν έχει τύχει ακόμα. Δεν είναι. Γιατί ο Νίκος είναι από τους ανθρώπους που από νωρίς ψάχνουν τα τραγούδια τους και όταν ήρθαμε, όταν κάτσαμε πλέον να συζητήσουμε για τα τραγούδια, ήδη είχε βρει κάποιο, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έτυχε. Αλλά ο Βέρτης είναι ένας τραγουδιστής που αγαπάω πολύ και κάποια στιγμή θα ήθελα να δώσω ένα τραγούδι μου. Ο Αντώνης Ρέμος. Σε γυναίκα. Νομίζω ότι επειδή ένα όνειρό μου πραγματοποιήθηκε, εκτός από ότι είπα ντουέτο με την Νατάσα Θεοδωρίδου και της έχω δώσει και τραγούδι στο πρώτο άλμπουμ, τώρα θα κυκλοφορήσει ένα τραγούδι σε λίγο καιρό η Νατάσα, το οποίο έχω γράψει εγώ και νομίζω ότι όλοι θα πάθετε σοκ με αυτό που θα ακούσετε. Όχι για το αλήθεια. Τραγούδι μόνο, για το πόσο ωραία το τραγουδάει η Νατάσα και το πόσο διαφορετικό στυλ είναι από αυτά που έχει τραγουδήσει η Νατάσα και είναι νομίζω φοβερό. Θα κάνει μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή τι διαφορετικό στυλ έχει, για να τα ακούσω λίγο. Είναι χορευτικό, είναι πολύ χορευτικό. Οκ. Okay. Η Δήμητρα εδώ ρωτάει, τι σου αρέσει εμφανισιακά σε μια γυναίκα? Εμφανισιακά? Ναι. Σίγουρα το βλέμμα είναι αυτό που μπορεί να με κάνει, ξέρεις, να κολλήσω σε μια γυναίκα. Τα μάτια και το βλέμμα. Από εκεί και πέρα, κοίταξε, νομίζω ότι ο χαρακτήρας είναι αυτός που δίνει το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, όσο όμορφη και να είναι μια γυναίκα ή ένας άντρας, ο χαρακτήρας είναι αυτός που σε κάνει να φαίνεσαι πιο όμορφος και πιο ερωτεύσιμος. Δηλαδή, αυτή η ενέργεια που σου μεταφέρει ο άλλος, καταλαβες. Αλλά σίγουρα κοιτάω χαμόγελο, μάτια, αυτά είναι κάτι τα οποία... Δηλαδή, μπορεί, ξέρεις, αυτό που λένε, σε καθυλώνει μια γυναίκα και την κοιτάς για ώρα. Νομίζω ότι το βλέμμα είναι αυτό που μου αρέσει πολύ. Που σε κερδίζει. Βλέπω εδώ, ρωτάνε, Πέτρο, πότε θα κάνουμε προ ο Φώτης. Πότε είναι θα παίξουμε προ. Ναι. Ξέρουν όλοι τώρα ότι παίζω προ και θέλουν να κάνουμε κόντρα. Κατάλαβες να παίξουμε. Ναι, αυτό βλέπω προ, και... Το προ, για, γνωρίζεις, από, είναι από το PlayStation παιχνίδι. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Τώρα όλοι okay. Στην καραντίνα, όλη τη μέρα παίζουν προ, FIFA, Call of Duty και τέτοια πράγματα. Α, οκ. Okay. Ένα τραγούδι θα μας πεις πάλι, ακόμα. Βεβαίως. Να πούμε. Βράδια ξημερώτα, γι' αυτό τον έρωτα, νύχτες μελαγχολικές που δεν είσαι εδώ. Βράδια ξημερώτα, νιώθω τον έρωτα, να χτυπάει την πόρτα μου με να σ' αγαπώ. Πόσο ωραίο τραγούδι κι αυτό. Πρώτη φορά που άκουσες στο ραδιόφωνο τραγούδι σου, πώς αισθάνθηκες, θυμάσαι πότε ήταν και ποιο? Αγχώθηκα. Γιατί? Αγχώθηκα, θα σου πω γιατί. Ήμουνα... Η πρώτη φορά βασικά που άκουσα τραγούδι, επειδή ναι. Έχω κυκλοφορήσει πολύ πιο παλιά, όταν ήμουνα 20 χρονών, δύο τραγούδια, τα οποία είχαν βγει μόνο στο YouTube και... Είχαν παίξει σε ένα ραδιόφωνο στην Καβάλα και στην Δράμα. Οπότε η πρώτη φορά που άκουσα τον εαυτό μου ήταν τότε. Αλλά okay. Η φορά που άκουσα τον εαυτό μου δισκογραφικά πλέον που έβγαλα το Έρωτας μου γίνε, όταν ήμουν δηλαδή πλέον καλλιτεχνικά και είχα κυκλοφορήσει τραγούδι με την εταιρεία μου, τη Minus EMI, και κατάλαβες ότι έγινε πιο επαγγελματικό, όχι απλά επειδή έβγαλα ένα τραγούδι σαν Πέτρος. Εκεί αγχώθηκα. Γιατί είπα ότι Πέτρο τώρα ξεκινάει.
Ακούθηκε και καλά έκανε και ξεκίνησε. Από εδώ και πέρα να δουλεύεις καθημερινά, γιατί αν ο κόσμος σε αγαπήσει και αγαπήσει τα τραγούδια σου, πρέπει να το βγάζεις ως προπρόσωπο κάθε τραγούδι που θα βγάζεις. Οπότε πρέπει να δουλεύεις πολύ. Και ήταν στην αρχή, ξέρεις, ένιωσα λίγο αυτό το... Λέω τώρα ξεκινάνε όλα. Ναι. Μια χαρά. Βλέπω εδώ ο κόσμος ζητάει το γέλα μου, χαμογέλα μου από την Κέρκυρα, μια φίλη μας. Βέβαια. Από πού? Από την Κέρκυρα. Από την Κέρκυρα. Άκουσα από την Κένια και λέω μας βλέπουν και στην Κένια. Όχι, όχι. Μπορεί, αλλά δεν έχουν στείλει μήνυμα γιατί εξωτερικό στέλνουν φουλ. Γέλα μου, χαμογέλα μου, απόψε γέλα μου και τον τόνο μου. Πάντως, ό,τι και να τους πούμε, θα συνεχίσουν να γράφουν από κάτω το καινούργιο, το καινούργιο. Είναι απίστευτο που το θέλουν και το έχουν αγαπήσει με 4-5 λέξεις που έχουν ακούσει μόνο από αυτό. Κοίταξε... Θέλω να κάνουν λίγο υπομονή και πίστεψέ μου ότι θα τους βγάλω ως προπρόσωπους, θα τους αρέσει πάρα πολύ. Και το κλιπ είναι κάτι πολύ καινούργιο για μένα, γιατί καταλαβαίνεις τώρα με την καραντίνα και με όλα αυτά να. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα κανονικά κλιπ που βλέπει ο κόσμος, που έχει τοποθεσίες, μπορεί να πηγαίνουμε σε κάποιο άλλο μέρος. Να στείλουμε τα φιλιά στο Ισραήλ. Είδα για το Ισραήλ. Έχουμε τέλεια. Φιλιά. Τα φιλιά μας στην Καβάλα, στην Δράμα. Στην Ξάδη, στη Θεσσαλονίκη. Στον Παρκού Κατσόρ και που είναι φίλος μου. Sorry που έκοψα την κουβέντα, απλά γράφουν πολύ. Όχι, πολύ, πολύ καλά κάνεις, πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, τι λέγαμε, γιατί... Λοιπόν, καταρχήν έχω να παρατηρήσω που είπες για τη Δράμα και την Καβάλα. Έχουν δώσει δυναμικό παρόν. Και αν δεν τους αναφέρουμε έκανα, και μηχανόν μαζί. Ελληνικά. Το βλέπω, το γράφουν εδώ σοριδών. Και από Καναδά μας στέλνουν. Στην Κύπρο, παιδιά, φιλιά στην Κύπρο, την αγαπημένη. Στη Σουηδία. Στον Καναδά. Στον Καναδά. Βασικά, φιλιά σε όσους μας ακούνε. Φιλιά στο φίλο μου τον Πανταζή, στο φίλο μου τον Παρασκευά, ο οποίος τυχαίνει να είναι και μαέστρος μου και όποτε κάνω live, επειδή δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μου να παίξουμε κιθάρα, απλά μένει από κάτω και σχολιάζει. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό πολύ καλό. Η τεχνολογία μας φέρνει όλους κοντά. Είναι μια ομάδα, 4-5 άνθρωποι, 4-5 άτομα, τα οποία είναι φίλοι μου και σε κάθε live μου μπαίνουν από κάτω και τους αρέσει να σχολιάζουν. Τα φιλιά μου στο ντόκα να δώσω. Στηρίζουν οι φίλοι, εννοείται γι' αυτό. Έτσι. Ναι, είναι ο Γιώργος ο Παρασκευάς, ο Γιώργος ο Πανταζής, ο Πάνος ο Κατσόρχης, ο Κέβιν. Είναι κάτι φιλαράκι μου από εκεί, από Σουηδία. Να το και το εξωτερικό. Και σχολιάζουν, σχολιάζουν αυτοί, γράφουν τι θέλουν να ακούσουν. Ωραία, πες κάποιο τραγούδι που θέλουν να ακούσουν οι φίλοι σου. Λοιπόν, ένα τραγούδι που αγαπάει πάρα πολύ ένας φίλος μου από την Κύπρο, Κέβι. Ναι. Είναι το Βάλε. Βάσανο μεγάλο, βάλε μόνο στα αγγίγμα της και για τα φιλιά της γέρω να πεθάνω. Χειροκροτά, εγώ χειροκροτά και ο κόσμος σίγουρα. Σε παρακαλώ, γιατί είναι ένα φιλαράκι μου, ο Αντώνης ο Γαβλίνης από τη Θεσσαλονίκη, που είναι πάρα πολλά χρόνια φίλος. Ο έρωτας μου είναι και στη ζωή μου είναι. Στα χείλη σου να σβήνω κι όλη τη ζωή μου δίνω. Σε βλέπω που πάω κι απλά σ' ακολουθάω. Είμαι ο τρελός που σου φωνάζει πόσο σ' αγαπάω. Φιλιά και στον Ανέστη να δώσουμε τη Δράμα. Νάτος και ο Ανέστης. Έχουμε πολλούς κοινούς γνωστούς και φίλους τελικά. Ακριβώς. Τον Ανέστη τον γνωρίζεις? Από τα απλά. Ναι. Από το σχολείο, από το δημοτικό. Καλά, είμαστε και εμείς χρόνια φίλοι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάω πολύ και έχουμε κάνει πολλά live μαζί και έχουμε ακόμα να κάνουμε.
Ναι. Ναι, αυτό βλέπω. Συζητάνε πάντως από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Φαντάζομαι με την κατάσταση όπως είναι, είναι δύσκολο να έχεις προγραμματίσει κάτι. Υπόσχομαι ότι μόλις τελειώσει όλο αυτό και έχουμε όλη την υγεία μας και μπορούμε να δουλέψουμε προστατευμένα και σωστά, ότι σίγουρα θα κάνω και κάποιο tour σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε θα πάμε σε όλα τα μέρη για να δούμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν εδώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να μας δούνε και να ακούσουν τα τραγούδια μας. Τραγούδια θέλω να ακούσουν όμως και εδώ. Ένα ακόμα και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Γιατί μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε μην τον κρατήσεις πολύ, μην τον κρατήσεις πολύ. Λοιπόν, τι θέλετε να τραγουδήσουμε ένα... Ποιο να πούμε. Λέω να τραγουδήσω ένα τραγούδι το οποίο ήταν το πρώτο που... Το δεύτερο μάλλον που έχω γράψει. Ήταν το «Σου τα δώσα όλα». Α, πάρα πολύ ωραίο. Σου τα δώσα όλα, γύρισε τώρα πίσω σε μένα για λίγη ώρα. Σου τα δώσα όλα, μα δεν σε έχω, υπάρχεις για άλλο. Δεν το αντέχω, τι σου προσφέρει αυτός που δεν το έχω. Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Οι φίλοι σου θέλουν κάτι, μην τους αφήσουμε χωρίς τραγούδι που θέλουν να ακούσουν. Να πούμε το φοβάμαι πάλι, γιατί βλέπω ότι γράφουν το φοβάμαι. Να, το έγραψε τώρα η Ιωάννα, το φοβάμαι. Φοβάμαι, γύρισε κοντά μου, δώσ' μου ένα φιλί. Αν δεν έχω εσένα, δεν υπάρχει ζωή. Γύρισε κοντά μου, μαγεία σου δεν ζω. Γύρνα εδώ, σ' αγαπώ. Αχ και να ήσουν εδώ, να σε δω. Αχ και να ξαπλώνα μέσα στην αγκαλιά σου. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε σήμερα. Είπες, έδωσες ωραίες απαντήσεις. Είπες πολύ ωραία τραγούδια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ και ευχαριστώ και όλους τους αναγνώστες του fdis.gr που ήρθαν εδώ και στήριξαν ακόμα ένα live που κάναμε. Τι να πω, με το καλό να κυκλοφορήσει το νέο σου τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και βράδια ξημέρωτα λένε σε παρακαλούμε πες το. Λοιπόν, πούμε. Βράδια ξημέρωτα, γι' αυτό τον έρωτα. Νύχτες μελαγχολικές που δεν είσαι εδώ. Βράδια ξημέρωτα, νιώθω τον έρωτα. Να χτυπάει την πόρτα μου, με να σ' αγαπώ. Λοιπόν, τέλεια. Ευχαριστούμε, Πέτρο, πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ να έχεις την υγεία σου. Να μείνει σπίτι όπως όλοι και όλος ο κόσμος, παιδιά, να είμαστε γεροί, δυνατοί, χρόνια πολλά και πάλι, Χριστός Ανέστη. Μένουμε για λίγο ακόμα στο σπίτι και κάποια στιγμή αυτό θα είναι μια ανάμνηση και θα λέμε ότι κοίταξε να δεις τι περάσαμε, περάσαμε και αυτό. Έτσι, έτσι. Να είμαστε καλά και θα τα πούμε και από κοντά, ελπίζω σύντομα όλοι κάπου ωραία με ωραίες μουσικές δικές σου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, χάρηκα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είστε καλά.